Την επίταξη περίπου 200 ιατρών στην Αττική ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλης. Μεγάλες διαστάσεις και με πολλές αντιδράσεις παίρνει το ζήτημα της απένταξης της νησίδας Λαζαρέτο από πρόγραμμα της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων. Σκληρή κριτική της Περιφερειακής Αρχής στην ανάσα για την διαχείριση του έργου. Ραγδαίες εξελίξεις στο επιμελητήριο Κέρκυρας, παρέτηση του Αντιπροέδρου Νίκο Χιρδάρη με χμές προς τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, παρετήθηκε και ο οικονομικός επόπτης Σπύρος Σημάτης. Πιέζουν για παράδοση των υπολείπων εργατικών κατοικιών οι δικαιούχοι, τι δήλωσε ο κυβερνητικός βουλευτής Στέφανος Γκίκας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 22 του μηνός Μαρτίου. Είμαστε μαζί για απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ για να καταγράψουμε και σήμερα τα ειδησιογραφικά δεδομένα της ημέρας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Η πανδημία καλπάζει, ανησυχητικά τα δεδομένα, φοβικά ίσως από ένα σημείο και μετά τα στοιχεία τα οποία δίνει και ο ΔΗ, δίνουν όμως και οι άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν ζωές στις εντατικές μονάδες των νοσοκομείων της Αθήνας. Έχει ενδιαφέρον η ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών και ξεκινάμε την προσέγγιση δισογραφίας από αυτό, από αυτά τα οποία είπαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Εμβολιασμών. Διάστημα ολίγων ημερών. Οι οργανισμοί αξιολόγησης, όπως προαναφέραμε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο αντίστοιχος οργανισμός αξιολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα μετά την ενδελεχή ανασκόπηση όλων των περιστατικών αλλά και των βιβλιογραφικών δεδομένων. Το κοινό συμπέρασμα από τους οργανισμούς αυτούς της αξιολόγησης είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις με αυξημένο κίνδυνο περιστατικών θρομβοεμβολής, ωστόσο όμως επεσήμαναν ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία οριστική τοποθέτηση εάν δεν συνεχιστεί ένας ενδελεχής έλεγχος και στη συνέχεια. Η ειδική προσοχή έχει επισύρει μία σπάνια οντότητα η οποία συνδυάζει θρόμβωση και διάχυτη ενδιακιακή πήξη, δηλαδή δύο στοιχεία τα οποία δεν απαντούν συχνά και η θρομβωτική επεξεργασία αφορά και συγκεκριμένη ανατομική περιοχή των φλεβών του εγκεφάλου. Είναι, και αυτό πρέπει να τονιστεί, μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε 20 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου έχουν καταγραφεί 7 περιπτώσεις διάχυτης ενδιακιακής πήξης και 18 περιπτώσεις θρομβώσης των φλεβών. Από τις 18 αυτές περιπτώσεις η πλειονότητα αφορά σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 55 ετών. Παρά λοιπόν τη θέση ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου και αυτών των σπάνιων περιστατικών, ο έλεγχος εντοπιστεί μέχρι τώρα 29.000 εμβολιασμοί και έχουμε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί 1.464.000 εμβολιασμοί. 993.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 9,74% και 471.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Αύριο μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους πολίτες τουλάχιστον με μία δόση. Από την Παρασκευή έχει ανοίξει πλατφόρμα για τα ραντεβού, έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου της ομάδας Α. Μέχρι στιγμής έχουν κλειστεί περισσότερα από 100.000 ραντεβού και σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός των μεταμοσχευμένων στα νοσοκομεία της χώρας μας. Ο εμβολιασμός των ειδικών κατηγοριών, όπως μεταμοσχευμένοι και άτομα τα οποία υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Μαρτίου, τουλάχιστον η πρώτη δόση. Να υποθυμίσω ότι η ένταξη των πολιτών στην ομάδα Α στα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου
έγινε από την ΙΔΙΚΑ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τηρώντας κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια που σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολυπαραγοντικά και συνδυαστικά. Δηλαδή, πέρα από τη διάγνωση, απαιτείται και φαρμακευτική αγωγή, συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή συγκεκριμένη δοσολογία και διάρκεια φαρμακευτικής αγωγής, και σε κάποιες περιπτώσεις αφορά και ημερομηνία διάγνωσης, ημερομηνία έναρξης της πάθησης. Από την Τετάρτη 31 Μαρτίου θα ενεργοποιηθεί στην πλατφόρμα embolio.gov.gr αίτηση, όπου πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έτσι ώστε να ενταχθούν, αν δεν είναι και πιστεύουν ότι είναι, στην ομάδα Α με τα υποκείμενα νοσήματα. Αυτό αφορά κυρίως πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν ένα άτομο που έχει νόσημα το οποίο είναι στην ομάδα Α, αλλά πραγματοποίησε όλα σχεδόν από την διάγνωση, την θεραπεία, τη φαρμακευτική αγωγή εκτός του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παραδείγματος χάρη στο εξωτερικό ή με ιδιωτικές καταβολές, τότε θα μπορεί ο θεράπων ιατρός να υποβάλει αίτηση για τον συγκεκριμένο ασθενή, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στην ομάδα Α. Επίσης, για τις πολύ σπάνιες και εξειδικευμένες παθήσεις, θα υπάρχει δυνατότητα θεράπων ιατρός να υποβάλει αίτηση, έτσι ώστε να εξετάζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Στις περιπτώσεις που έχουμε μια πρόσφατη διάγνωση, δηλαδή διάγνωση που έγινε αυτές τις μέρες, τότε ο γιατρός με το οποίο συνταγογραφήσει είτε τη διάγνωση είτε φαρμακευτική αγωγή και πληρεί ο πολίτης τα κριτήρια για την ένταξη στην ομάδα Α, τότε η ΙΔΙΚΑ θα επικυριοποιεί τα στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση και θα εντάξει και τον συγκεκριμένο ασθενή έτσι ώστε να μπορεί να εμβολιαστεί. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι το θέμα της ημέρας όσον αφορά την υπόθεση πανδημίας. Εντάξει, τα δεδομένα είναι γνωστά. Ο θάνατος κυριολεκτικά θερίζει. Σήμερα στάθηκαν τα φύλλα επιστράτευσης σε γιατρούς. 200 γιατροί, ίσως κάτι παραπάνω, λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Αθηναϊκού Τύπου, κρίσιμων ειδικοτήτων, ειδικοτήτων που είναι εξαιρετικά αναγκαίες και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και για τις παθολογικές μονάδες των νοσοκομείων της χώρας. Δηλαδή παθολόγοι, πνευμονολόγοι κυρίως, αναισθησιολόγοι. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα αυτό και αμέσως μετά στα δεδομένα της ημέρας με τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Συνολικά 206 γιατροί θα κληθούν με φιλοπορίες να ακολουθήσουν την επίταξη που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας νωρίς το πρωί της Δευτέρας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ειδικότερα η επίταξη αφορά 206 γιατρούς με κριτήρια να είναι κάτω των 60 ετών καθώς και να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ στις ειδικότητες της πνευμονολογίας, παθολογίας και γενικής ιατρικής στην περιφέρεια Αττικής. Η διάρκεια της επίταξης είναι για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα βαθμίδας, επιμελητή Β' σε νοσοκομεία της πρώτης και δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Θα δικαιούνται αμοιβής ανάλογης των καθηκόντων τους, η οποία θα προσδιοριστεί νομοθετικά. Σήμερα οι ιδιώτες γιατροί στις ειδικότητες αυτές στην Αθήνα είναι συνολικά 2.140, 1.331 παθολόγοι, 469 πνευμονολόγοι και 340 γενικοί γιατροί. Στον Πειραιά οι γιατροί των συναφών ειδικοτήτων είναι 370. Λόγω της ανησυχίας που υπήρχε στον ιατρικό κλάδο για το θέμα της αστικής ευθύνης για τη διαχείριση των περιστατικών COVID, από το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζεται ότι όσοι ιδιώτες γιατροί ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτονται νομικά από τις ισχύουσες διατάξεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Άρα δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτου, ασθενή ή συγγενών του, όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ιδιώτες γιατροί που θα ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τα ιδιωτικά τους γιατρία πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Την επίταξη 206 ιδιωτών γιατρών ανακοίνωσε τελικά το Υπουργείο Υγείας έπειτα από ένα έντονο παρασκήνιο με τους εκπρόσωπους του ιατρικού κλάδου όλο το Σαββατοκύριακο, παρά τις προσπάθειες να βρεθεί η χρυσή τομή και να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Οι δύο πλευρές δεν κατόρθωσαν να συμβιβαστούν και να βρεθούν οι 200 γιατροί που αναζητούσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν συγκεντρωθεί μόνο 61 ονόματα. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, το Υπουργείο Υγείας απευθύνει επί εβδομάδες πρόσκληση-έκκληση προς τους ιδιώτες γιατρούς για την ενίσχυση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο τρίτο σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19. Δυστυχώς, πολύ μικρός αριθμός ιδιωτών γιατρών προσήλθε. Τους ευχαριστούμε. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες και την επιτακτική ανάγκη περίθαλψης των συνανθρώπων μας, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών γιατρών, των ειδικοτήτων παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών γιατρών στην Αττική. Πάντως, οι ιδιώτες γιατροί μέσω των θεσμικών τους οργάνων, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, είχαν διαμηνήσει στο Υπουργείο Υγείας ότι είναι φυσικά έτοιμοι να συνδράμουν στην προσπάθεια, αλλά θα πρέπει πρώτα να αξιοποιηθούν οι γιατροί που είναι ήδη έτοιμοι, όπως όσοι έχουν τελειώσει την ειδικότητα
και αναμένουν διορισμό επικουρικοί γιατροί και άλλοι. Μεταξύ άλλων, ο κλάδος έχει επισημάνει ότι το Υπουργείο Υγείας ουδέποτε διευκρίνησε τα κριτήρια για τους 200 γιατρούς που αναζητούσε, καθώς δεν είχε ξεκαθαρίσει καν πόσα άτομα χρειάζεται από τις ειδικότητες, ενώ δεν είχαν αποσαφινιστεί και οι συνθήκες εργασίας ή τα νοσοκομεία που θα αναλάμβαναν υπηρεσία οι ιδιώτες γιατροί. Τα φύλλα πορείας των γιατρών αναμένεται να παραδοθούν εντός της ημέρας. Έχουν αρχίσει και παραδίδονται τα φύλλα επιστράτευσης. Καλησπερίζω τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Είναι στην αίθουσα σύνταξης και μάλιστα έχει φορέσει και κόκκινο πουκάμισο για να δείξει τον επαναστατικό χαρακτήρα της πράξης του κυρίου Κικίλια. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, ναι. Βαγγέλη. Όσοι φορούσαν κόκκινα το είχαν θέσει στη Βουλή και έγινε πράξη, αλήθεια είναι. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Έβλεπα από νωρίς σήμερα το πρωί την όλη συζήτηση για την επιστράτευση. Και προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ποιος σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. Τους νεοδημοκράτες να λένε επιβάλλεται η επιστράτευση, δηλαδή στη λογική του ζήτω η παγκόσμια επανάσταση, και τους σιριζέους να λένε ότι θα μπορούσε να υπάρξει και λίγος διάλογος και μια συζήτηση, μια σύμβαση και διάφορα τέτοια. Όταν το προηγούμενο διάστημα λέγανε εκείνο το απίθανο και πάρα πάρα πολύ ωραίο. Επιστράτευση εδώ και τώρα. Ξέρεις, έρχεται η πανδημία, ήρθε η πανδημία πιο σωστά, και έρχεται ο θάνατος και μας κάνει όλους να καταλάβουμε πολλές φορές τη φεδρότητα των πολιτικών συμπεριφορών. Πάμε. Είσαι στο κυβερνών κόμμα να αντιλήσει φεφούρες και από τα αριστερά, λοιπόν. Ναι. Πάμε όμως στα δεδομένα της πανδημίας, τα οποία. Από την κέντρο αριστερά έχει αντλήσει. Έχει αντλήσει. Και τις χρησιμοποιήσει και με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Ο μέγιστος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η μεγίστη κυρία Λίνα Μενδώνη. Λοιπόν, πάμε. Καταρχάς, για το δεδομένο της επίταξης, να πω ότι για να συμπληρώσουμε και το ρεπορτάζ, ότι είναι σε διαδικασία εξέλιξη, γιατί η κυβερνητική εκπρόσωπος, η Αριστοτελεία Πελώνη, ανέφερε πως σε ερώτηση που της έγινε ότι ελπίζουμε ότι οι γιατροί θα πράξουν το καθήκον τους, σε περίπτωση που δεν γίνει, θα κάνουμε αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος. Αυτό όσον αφορά την επίταξη. Τώρα πάμε στα της πανδημίας. Να πούμε ότι σήμερα ο ΔΥ αναφέρει 1707 νέα κρούσματα COVID-19. Ναι, αλλά είναι Δευτέρα. Δεν είχαμε χτες. Ναι, μικρότερος αριθμός των τεστ, αναμενόμενα αποτελέσματα. Μάλιστα. 681 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και νομίζω και εικόνα χθες από τον Ευαγγελισμό. 1400 κρούσματα μας είχαν κλείσει τα σπίτια μας, θυμίζω. Ναι, και σήμερα είναι Δευτέρα που ξέρουμε ότι αυτά τα νούμερα είναι πολύ πάνω από όσο δείχνουν, γιατί είναι πολύ λιγότερα τα τεστ. 681 μονάδες εντατικής θεραπείας. 681. Συνεχώς αυξάνεται αυτό. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, νομίζω, που έχουμε καταγράψει. Κάθε μέρα πάμε σε νέο ρεκόρ. Κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα φοβικό ρεκόρ, με την έννοια ότι στην εντατική θεραπεία δίνουν μάχη για τη ζωή και το θάνατο όσοι νοσηλεύονται. Το μόνο ίσως το οποίο είναι πιο αισιόδοξο στην ενημέρωση του ΔΥ είναι ότι είχαμε μία μείωση της τάξης του 23% όσον αφορά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας. Για την ακρίβεια, 394 εισαγωγές είχαμε. Μάλιστα. Όταν ο μέσος όρος του 7ημέρου κυμαίνεται σε 400 και πλέον ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο της χώρας. Δυστυχώς και ο τρίτος δείκτης είναι σε άνοδο, ο αριθμός των νεκρών, και επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είχαν δηλώσει και οι υγειονομικοί, καθώς σήμερα ο ΔΥ αναφέρει 69 νεκρούς. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας. Πάμε να δούμε το χάρτη. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, Σπύρο, να πούμε ότι σήμερα στην Ήπειρο, να ξεκινήσουμε από εκεί, 24 κρούσματα στα Ιωάννινα, 4 σε Άρτα και Πρέβεζα, 5 σε Δεσπρωτεία. Και όσο αφορά τα Ιωνία νησιά, 6 στη Ζάγνηθο, που είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί, 3 στην Κέρκυρα, 3 στην Καφαλινιά και 1 στη Λευκάδα. Να πούμε ότι στην Κέρκυρα σήμερα έγιναν και τεστ στο Δημοτικό Θέατρο και είχαμε ένα θετικό κρούσμα. Μάλιστα. Ήταν ένας εργαζόμενος της ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ με ανακοίνωσή της έχει ενημερώσει ότι υπάρχουν 2 κρούσματα COVID-19 στην υπηρεσία. Κάτι το οποίο σημαίνει πως τα γραφεία και οι τεχνικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα 22 Μαρτίου. Θα υπάρξει ενημέρωση. Λέει για πόσες μέρες καθόλου, Βαγγέλη? Όχι, λέει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μέχρι νεοτέρας. Όσο του κριθεί απαραίτητο, κλείνουμε. Και θα νέα της ανακοίνωσης θα ενημερώσει και πώς θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες και πότε θα ανοίξουν ξανά. Οπότε έχουμε ακόμη ένα κρούσμα σε χώρο εργασίας. Στην προηγούμενη περίπτωση που είχαμε δει κρούσμα ήταν στο χώρο του πρώην ΙΚΑ, στο ΙΕΦΚΑ. Στο ΙΚΑ, συγγνώμη, και στο ΙΕΦΚΑ. Που και εκεί είχαμε κρούσματα και περιμένουμε και νεότερα. Από το ζήτημα αυτό, μέχρι στιγμής είναι 2 τα κρούσματα στην ΔΕΙΑΚ. Και είπαμε ότι και το ένα από αυτά αφορούσε τους ελέγχους που έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο. Ήπειρος. Στην Ήπειρο έχουμε 24 κρούσματα στα Γιάννενα, 5 Θεσποτεία, 4 Άρτα και 4 Πρέβεζα. Και να πούμε ότι στην. Μεγάλος αριθμός και εκεί, Μεγάλος αριθμός.
Να πούμε ότι η Άρτα πρόσφατα έφυγε και από το βαθύ κόκκινο, που είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί. Αλλά είχαμε και μια περίεργη ιστορία στη Βόρεια Κέρκυρα, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μάζεψε 15 άτομα στο μαγαζί του, έπεσε καρφωτή. Είχαμε μια συνάθρηση δηλαδή 15 ατόμων σε μπαρ καφέ και είχε ως αποτέλεσμα 5.000 ευρώ η λυπητερή για τον ιδιοκτήτη. Μα δεν είναι το 5.000 ευρώ. Νομίζω μια από τις συνταρακτικές ιστορίες, τις οποίες συζητάμε τώρα δύο μέρες, είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Μαλαισίνα. Εκεί κάποιος θέλησε να κάνει γάμο και κάλεσε. Και δεν ακολουθήθηκε κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο και αυτή τη στιγμή μετράνε 8-10 νεκρούς. Δηλαδή, σαν αυτό το οποίο σχολιάσαμε τις προάλλες με εκείνο το αυθόρμητο εντός εισαγωγικών ξέσπασμα του κόσμου για να κάνει καρναβάλι στους αυλιώτες. Η μετάδοση του κορονοϊού είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται. Και γιατί δεν ελέγχεται? Διότι δεν τον βλέπεις. Από τη στιγμή που δεν τον βλέπεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον κολλήσεις. Και αν το κολλήσεις και είσαι φορέας, μπορεί να το περάσεις χωρίς να το καταλάβεις. Μπορεί όμως τελικά να έχει την ικανότητα να σου βρει την κεκόπορτα του ανοσοποιητικού συστήματος και τελικά να σε ρίξει το κρεβάτι ή και τα χειρότερα. Δεν ξέρω πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβει κανείς το απλό και αυτονόητο της προσωπικής προστασίας και της κοινωνικής ταυτόχρονα. Και ειδικότερα σε μια περιοχή αυτή της Βόρειας Κέρκυρας. Δηλαδή φώναξε 15 άτομα γιατί? Για να βγάλει χρήματα ή για να πούνε μεταξύ τους τον πόνο τους. Να μοιράσουν τον πόνο τους. Και σε αυτόν επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. Τον πόνο τον μοιράζει μόνος. 300 ευρώ στους υπόλοιπους. Και να σου πω επίσης, Πύρο, ότι και η Βόρεια Κέρκυρα είναι και μια περιοχή όπου από το ρεπορτάζ μας φαίνεται ότι έχει κρούσμα το τελευταίο διάστημα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πλήρης και απόψε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεύτερη ενότητα του σημερινού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Η υπόθεση πανδημίας είναι το μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους. Η κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης παραμένει σταθερή. Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άλεξη Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει ένα πλαίσιο δράσης. Βλέπουμε και κάνουμε, είναι ο σχεδιασμός της. Επίσης, υπάρχουν και ερωτηματικά για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Τα έχουμε συνοψίσει αυτά τα δύο δεδομένα στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Να ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και να επιτάξει ιδιωτικά νοσηλευτήρια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ζήτησε από την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας μετά την πρωινή του συνάντηση με τη διοίκηση και εκπροσώπους εργαζομένων γιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, το οποίο και επισκέφθηκε. Η εικόνα σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής είναι εικόνα κατάστασης πολέμου. Το προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνει με αυταπάνηση στις υπηρεσίες του στον άνθρωπο, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως ακόμη και στο ΚΕΠΕΝΤΕ πορεύεται χωρίς σχέδιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καυτηρίασε το γεγονός πως εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση αρνείται να προσλάβει γιατρούς σε συγκεκριμένες ειδικότητες και τώρα τρέχει να επιτάξει 200 γιατρούς. Ασκώντας κριτική στο γεγονός πως δεν έχει επιτάξει ακόμα ιδιωτικές κλινικές που, όπως ανέφερε, παραμένουν COVID-free. Εκ παραλλήλου, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει να μην συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της υγείας και πως όταν κάποιες μικρές μονάδες επιτάσσονται με διπλάσιο νοσήλιο, κάνοντας ζόρι ουσιαστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Συνέχισε λέγοντας: σε μια δύσκολη στιγμή όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη, και είτε αυτό αφορά ιδιώτες κλινικάρχες, είτε ιδιώτες γιατρούς, και η κυβέρνηση, από την πλευρά της, να ενισχύσει έστω και τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε πως τα νοσοκομεία της Αττικής είναι πάνω από 100 ασθενείς πρόχειρα διασωλωμένοι σε κλινικές COVID και δεν βρίσκουν κλίνη μεθ, και σχολίασε πως όλες οι υπόλοιπες παθήσεις και ασθενείς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως τα έφερε. Ανέφερε πως είναι ενδεικτικό ότι από τους 120 με 130 ασθενείς που κάθε φορά βρίσκονται στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ για να βρουν μεθ, ένα μεγάλο ποσοστό είναι non-COVID περιστατικό. Προς αναβολή φαίνεται να πηγαίνουν επί του παρόντος όλα τα σχέδια περιουσιαστικού ανοίγματος οικονομικών δραστηριοτήτων όπως του λιανεμπορίου στις 29 Μαρτίου ή για την επαναλειτουργία των σχολείων και να μένουν να αμφιτευρεθούν και αργότερα, όταν δηλαδή θα σημειωθεί σταθεροποίηση και στη συνέχεια σταδιακή κάμψη των κρουσμάτων. Όπως αναφέρει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή ήταν υγειονομικού, κοινωνικού και όχι οικονομικού χαρακτήρα. Ελήφθησαν δηλαδή με βασική στόχευση να συμβάλλουν ώστε οι συγκεντρώσεις πολιτών που ούτως ή άλλως γίνονται να πραγματοποιούνται εκτός σπιτιών, οδηγώντας έτσι στον περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως δεν υπάρχουν αυστηρότερα μέτρα που μπορεί να λάβει η πολιτεία και πλέον να απόκειται στους πολίτες να τηρήσουν τα εφιστάμενα ως το τελευταίο κομμάτι μέσα στο τούνελ της πανδημίας να διανεθεί το συντομότερο δυνατό και με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Πάντως προς το τέλος της εβδομάδας ως συνήθως θα εκτιμηθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αλκιβιάδης Βατόπουλος εκτίμησε πως είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 29 Μαρτίου όταν τα κρούσματα ξεπερνούν τις 2.000. Οποιοδήποτε άνοιγμα έχει τους κινδύνους του. Για το πρώτο δειλό άνοιγμα αυτών των κομμωτηρίων νομίζω ότι σωστά γίνεται, καθώς θα πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια στον κόσμο να πάρει μια ανάσα καθώς ανεβάζει το ηθικό. Είναι μια αποσυμπίεση και ένα δειλό άνοιγμα της οικονομίας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τη χθεσινοβραδινή εικόνα με τα στενοφόρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός που έγινε viral, τόνισε ότι η εικόνα της πανδημίας, των πολλών κρουσμάτων, των πολλών βαριών ασθενών, επισημάνοντας ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο. Για περίπου μια εβδομάδα ακόμα θεωρώ ότι θα συνεχίσει να ασκείται πίεση στο σύστημα υγείας. Πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνει πως στο σημείο που έχουμε φτάσει δεν μπορεί να υπάρξει αυστηροποίηση των μέτρων και πλέον η τήρηση των υπαρχόντων εναπόκειται στην ατομική ευθύνη. Θεωρούν δε πως το Μάιο, δηλαδή την περίοδο του Πάσχα, το οποίο στη χώρα θα είναι εντελώς διαφορετικό και θα καταστήσει την τρέχουσα ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, οριστική παρένθεση. Όπως λέγεται, ο εμβολιασμός των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση του καιρού θα επιστρέψουν τη συνολική επανεκκίνηση οικονομίας και την επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Γιάννης Παργινός. Να σταθούμε και απόψε το βράδυ σε ένα σχολιασμό της επικαιρότητας. Αυτή την ώρα, λέει, παραλαμβάνουν γιατροί. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Τα περίφημα δελτία επιστράτευσης. Είδα και κάτι σχόλια γιατρών στα δίχτυα κοινωνικής επικοινωνίας, κριτική και επικριτική για την απόφαση και για την πράξη αυτή της κυβέρνησης. Δεν κατάλαβα και ποια είναι και η θεώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν σωστά έπραξε η κυβέρνηση ή αν δεν έπραξε σωστά. Το θέμα είναι το εξής. Ναι. Ας αφήσουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία από πολύ καιρό λένε, κύριε Μητσοτάκη, κάνε επίταξη των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Και το έκανε. Δεν είναι επίταξη, είναι συνεργασία, στην οποία κατέληξαν συγκεκριμένα ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα. Σωστά. Δηλαδή, ο Γιώργος ο Αποστολόπουλος μόνος του ζήτησε να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ας αφήσουμε ή αν θέλει σας υποθέσουμε, γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε εκτός δημόσιου προβληματισμού τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι θα λαβώναμε την ίδια τη δημοκρατία. Ναι, σωστά. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι τα κόμματα της αξιωματικής αλλά και της μικρής αντιπολίτευσης θέλουν να καρποθούν την όποια δυσαρέσκεια δημιουργεί η κυβέρνηση. Θα πούμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς λόγους, έχει πρόεδρο, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Πατούλη. Τον κύριο Πατούλη. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών έχει στέλεχος γαλάζιο. Τον κύριο Κώστα Λουράντου. Ούτε ο κύριος Πατούλης εκατόρδωσε να πείσει τους συναδέλφους του γιατρούς. Ο δε κύριος Κώστας Λουράντος, τον οποίον τυχαίνω να γνωρίζω και προσωπικά γιατί είναι νέος προσγιώτης και το φαρμακείο του εκεί πέρα, προαναγγέλει αντιδράσεις αν τα φαρμακεία φορτωθούν, όπως είναι το ρήμα που χρησιμοποιούν οι φαρμακοποιοί, με τα rapid test. Ναι, ναι. Διότι λέει, εμέναν ποιος μου εγγυάται ότι θα έχω τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τον οποιονδήποτε άγνωστο έρχεται να εμβολιάσει. Μάλιστα. Δηλαδή, τόσο οι γιατροί... Έχουμε κατάσταση πολέμου. Έχουμε είναι κατάσταση πόλεμος πολέμου, ουδείς τον αμφισβητή. Ωραία. Λοιπόν, λέω το εξής. Επειδή έχουμε κατάσταση πολέμου, περίμενα πάντως, νομίζω Γιάννη, ότι η καλύτερη λύση για την κυβέρνηση, που θα οδηγούσε, αν όχι σε τίποτε άλλο, και σε έναν επιμερισμό, αν θέλεις, δημοκρατικών ευθυνών, θα ήταν καλύτερο να έχει μια συνεννόηση με τη Βουλή, αν όχι με συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, για το τι πρέπει να γίνει. Διότι νομίζω ότι μια κοινωνία, μια κυβέρνηση η οποία η θέλει να κρίνεται για, για τον εκτελεστικό της ρόλο, πρέπει οπωσδήποτε να συνεννοηθεί και με τους φορείς της κοινωνίας. Μάλιστα. Οι φορείς κοινωνίας είναι κάτι γενικό και αόριστο.
το προσκλητήριο στους ιδιώτες γιατρούς. Έχει κόμματα οργανωμένα κοινωνία. Έχει επαγγελματικούς φορείς όπως τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει κόμματα, Γιάννη μου, τα οποία... Γιάννη. Έχει κόμματα τα οποία υπολειτουργούν. Θα σου πω μόνο το εξής. Εγώ ξέρω δύο περιπτώσεις σοβαρών καταγγελιών από οργανώσεις, από στελέχη δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Κέρκυρα και οι ηγεσίες των δύο κομμάτων, καμία σχέση μία με την άλλη, ενώ να συναγελάζονται μεταξύ τους, κοφεύουν. Τι θέλω να πω. Τα κόμματα υπάρχουν, τα σεβόμαστε, εσύ και εγώ υπεραμεινόμαστε για την ύπαρξή τους, για την επιλώνηση δημοκρατίας, αλλά όταν μάθουν να λειτουργούν δημοκρατικά, θα μπορέσουν να παίξουν το δημιουργικό ρόλο για την κοινωνία. Γι' αυτό εγώ προηγουμένως. Εκεί έχουμε τεράστιο έλλειμμα και καταλαβαίνουμε ότι οι ηγεσίες στις περισσότερες των περιπτώσεων και οι δορυφόροι των ηγεσιών βολεύουν. Αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, Σπύρο Ζηνιάτη, γι' αυτό στην αρχή της παρέμβασής μου είπα ότι ας υποθέσουμε ότι δεν εμπιστευόμεθα την πολιτική της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Όμως οι γιατροί των Αθηνών και οι φαρμακοποιοί των Αθηνών δεν είναι μόνο οι πρόεδροι του γαλάζι. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Ναι, αλλά όταν ο Κικίλιας είπε, ελάτε 200 άτομα, μου φίλε, 40 πήγαν. Όταν μια κυβέρνηση ναι. δεν μπορεί να πείσει τους δικούς της, έχει πρόβλημα. Ναι. Πώς λέω, το κάνω. Λέω Γιάννη μου. Δηλαδή, αλλά όταν ο υπουργός... και οι γιατροί, οι οποίοι εκούσια προσήλθαν, αυτοί οι 63-65, δεν ξέρω πώς είναι, τελικά, ναι. πριν την επιστράτευση, την επίταξη, όπως θέλεις πες το, εξεκαθάρισαν οι άνθρωποι ότι το πρόβλημα δεν επιλύεται. Μάλιστα. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε για το σχόλιο σου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την τουριστική οικονομία. Πώς θα πάει ο τουρισμός. Οι περισσότεροι παράγοντες τουριστικής οικονομίας εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην υπόθεση των εμβολίων, στο περίφημο τείχος ανοσίας που θα δημιουργήσει ο εμβολιασμός όσο το δυνατόν μεγαλύτερων πληθυσμιακών ομάδων. Οι Ισπανοί, δηλαδή μια χώρα που έχει οργανώσει το τουριστικό της προϊόν και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι αξιοσέβαστος για όποιον παρακολουθεί τα τουριστικά δεδομένα, λένε ότι η σεζόν του 2021 θα πάει καλύτερα από τη σεζόν του 2020 και μάλιστα στοχεύουν και ελπίζουν ότι θα έχουν τους μισούς σε σχέση με την χρονιά, την καλή του 2019. Καλά νούμερα για μια χώρα η οποία και αυτή βιοπορίζεται από την τουριστική βιομηχανία. Πάμε να δούμε λοιπόν το ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Η Ισπανία ελπίζει ότι ο αριθμός των ξένων τουριστών που επισκέπτονται τα Λιόλου στα νησιά και τα γραφικά της χωριά μπορεί να ανακάμψει φέτος τα πρώτης πανδημίας επίπεδα, δήλωσε σήμερα Υπουργός Τουρισμού Ρέγες Μαρότο. Ίσως ο ιδανικός στόχος είναι να έχουμε τους μισούς από τους τουρίστες που είχαμε το 2019. Αυτό για τον κλάδο θα είναι επίτευγμα, δήλωσε Υπουργός σε εκδήλωση που έγινε από το ειδησιογραφικό πρακτορείο Europa Press. Το 2019 η Ισπανία είχε τον δεύτερο υψηλότερο στον κόσμο αριθμό ξένων επισκεπτών που ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια. Πέρυσι ο αριθμός αυτός κατακριμνίστηκε κατά περισσότερο από 80% στα 19 εκατομμύρια τουρίστες, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1969 ως αποτέλεσμα των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για να περιοριστεί η πανδημία. Ενώ ο τουρισμός αντιστοιχούσε περίπου στο 12% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2019 και σε μία στις 8 θέσεις εργασίας, η δραστηριότητα στον κλάδο καταβαραθρώθηκε το 2020. Η τουριστική βιομηχανία αντιστοιχούσε στο 4-5% του Ισπανικού ΑΕΠ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Φούγκας. Η Ισπανική κυβέρνηση είναι μεταξύ των χωρών που πιέζουν ιδιαίτερα προκειμένου τα διεθνή πιστοποιητικά εμβολιασμού να είναι έτοιμα για τη θερινή περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί τουρίστες έφτασαν στις Ισπανικές Βαλεαρίδες νήσους αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια θετική όθηση για τον τοπικό τουρισμό που έχει ωστόσο προκαλέσει κάποια αντιπαράθεση εντός της χώρας, καθώς οι Ισπανοί δεν μπορούν να πάνε εκεί λόγω της απαγόρευσης για τα ταξίδια. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλης Καλούδης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πολύ γνωστός τουριστικός πράκτορας, μέλος και στη διοίκηση ανώτερων συνδικαλιστικών οργάνων στον χώρο των πρακτόρων τουρισμού, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται πολύ μεγάλο κομμάτι της λεγόμενης τουριστικής βιομηχανίας της Κέρκυρας. Είναι μαζί μας. Να δούμε τι εικόνα έχουν οι άνθρωποι του τουρισμού για τη σεζόν του 2021. Καλησπέρα κύριε Καλούδη. Καλησπέρα κύριε Ζηνιάτη. Είναι αγωνιώδες το ερώτημα το οποίο καταγράφουμε κάθε μέρα από συναδέλφους σας, επαγγελματίες και κυρίως από κόσμο που είναι είτε εργαζόμενος ή έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα από τον τουρισμό. Πράγματι αισθανόμαστε ανασφάλεια.
η ανασφάλεια είναι κάθε μέρα και πιο μεγάλη. Πιστεύαμε ότι κατά κάποιο τρόπο θα είχαμε ανακάμψει από τον περασμένο μήνα ότι κάτι θα πήγαινε καλύτερα. Ναι. Αλλά δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη αυτό που γίνεται είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή πέρσι δεν είχαμε αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση σχετικά με τον COVID. Οι θάνατοι και οι ασθενείς είναι πάρα πολλοί. Τα πρωτόκολλα βγήκαν νωρίς από το Υπουργείο Τουρισμού, τουλάχιστον της Ελλάδας. Ανακοινώσαμε ότι θα ανοίξουμε 14 Μαΐου. Ελπίζουμε η Ελλάδα να έχει καλυτερεύσει. Ελπίζουμε, και το έχω τονίσει και στον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, του τουρισμού, ότι θα πρέπει εδώ και τώρα η Κέρκυρα, που δεν έχει και πρόβλημα με τον κορονοϊό, μάλιστα, να μην είναι στο κόκκινο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Δεν μπορεί ξαφνικά τέλος Απριλίου ή 15-20 Απριλίου να μας πούνε, ξέρετε κάτι, α, η Κέρκυρα δεν είναι στο κόκκινο. Πρέπει να μας βάλουν στο γκρι εκεί που είμαστε, γιατί πράγματι η Κέρκυρα και οι Κερκυραίοι προσέχαμε, σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας και δεν είχαμε τον κορονοϊό. Δεν έχουμε σε μεγάλο βαθμό κορονοϊό. Τώρα τα 7 και τα 8 και τα 10 κρούσματα, δεν έχουμε κρούσματα που είναι στην Κέρκυρα. Άραγε κακώς μας έχουν στο κόκκινο. Όσο για τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, όπου πάρα πολύ νωρίς βγήκανε. Βέβαια, περιμένουμε. Για να μπορεί να οργανωθεί και ο τουριστικός επιχειρηματικός κόσμος καλύτερα, λέτε, έτσι. Ακριβώς και του εξωτερικού. Ναι. Και του εξωτερικού. Ναι. Τι είχαμε ζητήσει από τον Υπουργό? Εμβόλια. Πρώτον, οι οδηγοί του τουριστικού λεωφορείου, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι και οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, οπωσδήποτε να έχουν μία προτεραιότητα και μέχρι 14 Μαΐου να έχουν εμβολιαστεί. Μέχρι 14 Μαΐου το βάζετε. Ναι, να έχουν εμβολιαστεί. Διότι αν δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι 14 Μαΐου, δυστυχώς τα αποτελέσματα για τον τουρισμό θα είναι ολέθρια. Ωραία. Λοιπόν, να το βάλουμε κάτω με μολύβι και με χαρτί πολύ γρήγορα. Προϋποθέσεις εννοώ. Ναι. Να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία, λέτε. Ακριβώς. Βασική προϋπόθεση για την εικόνα και για τη δυναμική της δυνατότητας της χώρας μας να παίξει στην τουριστική αγορά με τα όποια χαρακτηριστικά ενώ εξελίσσεται η πανδημία. Δεύτερον, ξενοδοχεία καραντίνας, φαντάζομαι. Πάντα. Διότι πέρσι υπήρξε και το αμίμητο να ψάχνουν λιμενικοί μέσα στη νύχτα καταλήμματα για να φιλοξενηθούν οικογένειες, διότι το ξενοδοχείο καραντίνας ήταν σε πληρότητα. Ναι. Αγαπητέ μου Σπύρο, ευτυχώς η Κέρκυρα πέρσι δεν είχαμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα μπορεί να μην είχαμε, γιατί, αλλά είχαμε στιγμία προβλήματα που είναι δείκτης οργάνωσης. Είναι επαγγελματίες του τουρισμού, είναι επαγγελματίες. Σύμφωνοι, η Κέρκυρα πήγε πολύ καλά. Αλλά λέω, ξενοδοχεία καραντίνας, δεν έχουν προκηρυχτεί ακόμα. Περιμένουν όλα, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να λυθούν τα άλλα προβλήματα τώρα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι, τις αποφάσεις παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας. Μάλιστα. Το πώς θα έρθουν, το πώς θα έρθει ο κόσμος. Δηλαδή, θα έρθει μεμοριακό τεστ σίγουρα. Με το περίφημο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το περίφημο διαβατήριο εμβολιασμού. Ωραία. Επειδή έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου, για να κλείσουμε. Θαλάσσιος τουρισμός, πώς εκεί το πράγμα τη χάνει διαχείρισης, διότι εμπλέκεστε και εκεί. Δυστυχώς, εκεί πέρα έχουμε κάποια αρκετά μεγάλα προβλήματα, όπως δηλαδή οι εταιρείες ανακοινώνουν δειλά-δειλά τα προγράμματά τους. Αυτό μας φοβίζει πάρα πολύ. Και από ό,τι γνωρίζετε, η πόλη της Κέρκυρας, όταν μιλάμε για ότι είχαμε το 19 750.000 τουρίστες μόνο από τη θάλασσα. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Εκεί έχουμε ένα φόβο και θα πρέπει να περιμένουμε γύρω στις 15 μέρες ακόμα να δούμε και τις τιμές, γιατί ήδη μία-δύο εταιρείες έχουν βγάλει special offer, δηλαδή ειδικές τιμές, χαμηλές τιμές. Ακόμα και για 14 μέρες είδα τιμές με 250 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή, τίποτα δηλαδή. Ούτε τιμή κόστους. Δωρεάν. Ακριβώς. Καλό βράδυ, κύριε Καλούδη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε και απόψε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι,
Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει ετοιμάσει η Ρολέλα και το οποίο έχει ενδιαφέρον. Σε τρεις μέρες γιορτάζουμε τη μεγάλη στιγμή του γένους, τη μεγάλη στιγμή του έθνους. Είναι η επέτειος της 25ης Μαρτίου και μάλιστα φέτος 200 χρόνια από τη μεγάλη και ιστορική στιγμή του 1821. Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε διάφορα πλάνα, καθώς σήμερα υπήρξε μια μεγάλη δοκιμαστική παρέλαση. Για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε τμήμα του στρατού ενδεδειμένα με στολές των αγωνιστών του 1821. Σημειώστε μεταξύ άλλων όχι μόνο οι φουστανιλοφόροι, αλλά και το συντεταγμένο τμήμα του Ιερού Λόχου, εκείνο που ηγήθηκε ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης. Η Ρολέλα έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ. Ένα λαμπρό εορτασμό με μεγάλη σημειολογία λόγω της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση ετοιμάζει η κυβέρνηση τη φετινή ιστορική 25η Μαρτίου. Παρά τη δυσμενή συγκυρία λόγω του κορονοϊού, ο σχεδιασμός είναι λαμπρός, απόλυτα εναρμονισμένος με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και θα στέλνει, όπως λένε πηγές του Μεγάλου Μαξίμου, ένα μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας και ανάτασης, όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον. Η Αθήνα εδώ και καιρό εργάζεται γι' αυτό, όπου θα δούμε την 25η Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσκαλέσει υψηλά πρόσωπα, ώστε αφενός να σταλεί το μήνυμα της οικουμενικότητας της Επανάστασης και αφετέρου να εμπεδωθεί το αίσθημα πως η σύγχρονη Ελλάδα είναι μια εξωστρεφής χώρα με ισχυρές συμμαχίες που είναι υπερήφανη για την ιστορία της, αλλά κοιτάει και το μέλλον με αισιοδοξία. Τον παραπάνω στόχο δεν αλλάζει η ακύρωση της επίσκεψης του Εμμανουέλ Μακρόν λόγω της κατάστασης στη Γαλλία, που πριν από λίγα 24 ώρα εισήλθε σε σκληρό lockdown διαρκείας ενός μηνός, γεγονός που κατέστησε τελικά απαγορευτική την έλευση του Προέδρου και τη συζύγου του. Αντί του Εμμανουέλ Μακρόν, στους εορτασμούς θα παραστεί η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλωράνς Παρλή. Παράλληλα, στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν τόσο πρίγκιπας Κάρολος, που συνδέεται στενά με την Ελλάδα, όσο και ο Ρώσος Πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν. Αξίζει να τονιστεί πως οι τρεις αυτές χώρες ήταν οι πρωταγωνίστριες στην κομβική για την έκβαση του αγώνα ναυμαχία του Ναυαρίνου και η παρουσία του στην Ελλάδα θα εκπέμψει ένα συμβολισμό ιστορικών δεσμών. Το παρόν θα δώσει και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ενώ αναμένεται μήνυμα και από τις ΗΠΑ από υψηλά ιστάμενο πρόσωπο. Κάποιοι μιλούν μάλιστα για έκπληξη. Η παρουσία των ξένων ηγετών ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων μέσων ενημέρωσης που θα προβάλλουν τις εκδηλώσεις του διημέρου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν 24 Μαρτίου με την ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη. Εκεί αναμένεται να βρεθούν εκτός υγειονομικού απρόπτου, όπως είναι λογικό, ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος με τη σύζυγό του, δουκίσα της Κορνουάλης Καμίλα, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σύζυγό του, καθώς και η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας. Την ίδια μέρα προβλέπονται διμερείς συναντήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τους δύο ηγέτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει λίγο μετά τις 6 της Τετάρτης στην Εθνική Πινακοθήκη. Την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και τους προσκεκλημένους από το εξωτερικό θα υποδεχθεί στο νέο κτίριο της Πινακοθήκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του και θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του νέου κτιρίου και των εκθεμάτων της Πινακοθήκης από την Υπουργό Πολιτισμού και τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Η ξενάγηση θα δώσει έμφαση σε πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα την Επανάσταση του 1821. Την 25η Μαρτίου θα λάβει χώρα αρχικά η δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών και μετά η στρατιωτική παρέλαση. Μετά τη δοξολογία θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και των τιμόμενων χωρών. Στη συνέχεια οι προσκεκλημένοι θα λάβουν τις θέσεις τους στις εξέδρες για τη στρατιωτική παρέλαση. Ο αριθμός των μελών της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας θα είναι βεβαίως περιορισμένος λόγω της πανδημίας, ενώ οι πολίτες θα παρακολουθήσουν την παρέλαση από την τηλεοπτική κάλυψη που ετοιμάζει η ΕΡΤ. Στόχος, όπως σημειώνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, είναι να μεταδοθεί μια εικόνα σε ολόκληρο τον κόσμο που θα είναι αντάξια της επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, παρουσιάζοντας όμως και την εικόνα της σημερινής Ελλάδας σε επίπεδο οργάνωσης και εθνικής αυτοπεποίθησης. Όσον αφορά την παρέλαση, θα συμμετάσχουν πεζοπόρα, μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμήματα που εκπροσωπούν το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων. Λόγω της ιστορικότητας της φετινής επετείου, ορισμένοι ουλαμοί θα φέρουν παραδοσιακές ετοιμασίες από κάθε περιοχή της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης, θα παρελάσουν ιστορικά κοιμήλια με παραπομπές στον αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες πριν από την παρέλαση θα έχουν υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού. Φαντάζομαι θα σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέαση η μετάδοση αυτή τη παρέλαση. Άλλο είναι και το μόνο γεγονός το οποίο θα λέει κανείς ότι έχει μια πανελλήνια σημασία σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, τους δύσκολους, τους σύνθετους και κακά τα ψέματα, τους φοβικούς. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Και μετά από λίγα λεπτά, ξανά μαζί στην Τρίτη Ενότητα, στην τοπική μας ειδησιογραφία, η υπόθεση Λαζαρέτου, την οποία προσεγγίσαμε χθες, θα την προσεγγίσουμε και σήμερα, έχει ενδιαφέρον, με πολλές αντιφατικότητες και ίσως από ένα σημείο και μετά και με πολλά ερωτήματα. Αλλά η εξελίξη στο επιμελητήριο θα λέει κανείς ότι είναι
Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα της τοπικής μας ειδησιογραφικής πραγματικότητας. Σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ και πάμε να δούμε τώρα πώς σχολιάζει τοπική ηγεσία, το συνδυαλιστικό όργανο των γιατρών της Κέρκυρας, την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιστράτευση υγειονομικών γιατρών συγκεκριμένα. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Καλούδη, τον πρόεδρο του Γιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Την επίταξη των ιδιωτών γιατρών ώστε να συνδράμουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίγιας. Σχετικά με την παράθεση που είχε προκληθεί μεταξύ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίγια, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας δήλωνε πως κακώς έχει δοθεί εντύπωση ότι οι ιδιώτες γιατροί δεν έχουν συνεισφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έλλειψη που δυστυχώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν το Υπουργείο Υγείας είχαν εισακουστεί οι προτάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίες εγκαίρως είχαν κατατεθεί από τον Απρίλιο του 2020 και ξανακατατεθεί στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, τον Νοέμβριο του 2020. Σαν μαζικής ενημέρωσης έχει δοθεί εντύπωση ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ή οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων έχουν κάποια αντίρρηση στο να δοθούν, στο να πάνε μάλλον στο δημόσιο οι 200 αυτοί ιδιώτες γιατροί που ζήτησε το Υπουργείο Υγείας. Υπευθύνω σαν γιατρός και σαν πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου δηλώνω ότι δεν έχω στην τσέπη μου κανένα γιατρό, ούτε κανένας από εμάς έχει στην τσέπη του κάποιους γιατρούς τους οποίους μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους στέλνει εκεί που θέλει να δουλεύουν. Είναι άνθρωποι ιδιώτες, δρούμε με φιλικό τρόπο, παίρνοντας τηλέφωνα, μιλώντας προσωπικά με τον καθέναν από αυτούς, προσπαθούμε να διερευνήσουμε και να δούμε αν μπορούν να πάνε να προσφέρουν πραγματικά στο σύστημα υγείας, γιατί δεν μπορεί να πάει να προσφέρει στο σύστημα υγείας ένας γιατρός ο οποίος 25 χρόνια έχει λείψει από το νοσοκομείο και θα μπει ξαφνικά σε ένα νοσοκομείο να δουλέψει. Μέχρι να εγκληματιστεί, μέχρι να μάθει τα καινούργια πρωτόκολλα της ιατρικής, τα νοσοκομιακά, θα περάσει πολύ μεγάλος χρόνος. Εμείς έχουμε ανάγκη γιατρούς οι οποίοι θα είναι ετοιμοπόλεμοι να μπουν στο σύστημα υγείας και κατευθείαν να αναλάβουν ευθύνες. Τέτοιοι γιατροί είναι μόνο όσοι τελείωσαν τις ειδικότητές τους τουλάχιστον τα τελευταία 2, 3, 4, άντε 5 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι γιατροί έχουν μεγάλη αποχή από το σύστημα υγείας και δεν είναι εύκολο να δουλέψουν σε μια κλινική και σε μια κλινική με τόσες πολλές ανάγκες ζωής και θανάτου για τον κόσμο. Λοιπόν, πρέπει πάντα να είμαστε σοβαροί σε αυτά που ζητάμε και να ξέρουμε και τι λέμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, όπως και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Κάνουν ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν ώστε να εξυπηρετηθεί το σύστημα υγείας. Όσον αφορά την Κέρκυρα, που στην παρούσα φάση δεν ισχύει το μέτρο της επίταξης, ο Δημήτρης Καλούδης επισήμανε πως ήδη έχουν κινηθεί από το παρελθόν οι διαδικασίες και έχουν χορηγηθεί τα έγγραφα με τους γιατρούς που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Στην αρχή της πανδημίας, από το πρώτο κύμα, έχουμε λίστα συναδέλφων ιδιωτών ιατρών, οι οποίοι είναι πρόθυμοι ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν το νοσοκομείο αν παραστεί ανάγκη. Αφιλοκερδώς, το τονίζω, δεν ζητάνε οι συνάδελφοι χρήματα. Το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι να εξασφαλιστεί νομικά ότι η συμμετοχή τους στο σύστημα υγείας χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα αρτικής ευθύνης σε περίπτωση που ομιγέννητο συμβεί κάτι. Καταθέσαμε στην έκτη ΥΠΕ, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, λίστα 11 ιατρών οι οποίοι ήθελαν να πάνε να ενταχθούν στο σύστημα υγείας και να δουλέψουν ως βοηθητικοί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Η έκτη ΥΠΕ επέλεξε από τους 11 τους 2. Ένα παθολόγο και ένα πνευμονολόγο, οι οποίοι το Δεκέμβρη ήδη δουλεύουν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Η λίστα αυτή είχε μέσα διάφορες ειδικότητες, οι οποίες προφανώς και δεν υπήρξε ανάγκη, αλλά και κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν χρειάζονται στο νοσοκομείο. Θέλω να σημειώσω και να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους αυτούς, οι οποίοι δέχτηκαν να πάνε να δουλέψουν, να ενταχθούν παρότι ιδιώτες στο σύστημα υγείας στο εθνικό. Θέλω να σημειώσω επίσης ότι στη λίστα αυτή υπήρχαν άλλοι δύο παθολόγοι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Αυτοί που μακάρι για μένα να μην χρειαστεί ποτέ το νοσοκομείο μας να ζήσει τις στιγμές που ζουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει
εντύπωση με πολύ ασαφή χαρακτηριστικά. Είναι καταγγελία του πρώην Περιφερειάρχη, του κ. Θόδωρου Γαλιατσάτου, ότι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή βγήκε σε μια, συμμετείχε σε μια διαδικασία όπου στην πραγματικότητα πεντάχθηκε ένα έργο παρεμβάσεων στην Ισίδα Λαζαρέτου από τη χρηματοδότηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Το συνολικό κόστος ήταν 300.000 ευρώ. Ωστόσο, το ρεπορτάζ του ΣΤΑΤ δεν έχει καταφέρει να αποσαφηνίσει δεδομένα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν στο κατά πόσο ευθύνεται η σημερινή Περιφερειακή Αρχή της κυρίας Ρόδης Κράτσης Τζαγκαροπούλου ή έχει να κάνει με καθυστερήσεις οι οποίες ήρθαν και στην πραγματικότητα επέβαλαν την απένταξη του έργου. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά το ζήτημα της διάσωσης του μουσείου στο Λαζαρέτο μετά την επερώτηση που κατέδεσε η παράταξη ανάσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Μάλιστα, η παράταξη κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή πως απένταξε το έργο, κατηγορώντας τη μάλιστα για μια παράδεκτη ενέργεια της τριμερού συμμαχίας Κράτσα Σπύρου Αλεξάκη, καταγγέλλοντας την εξέλιξη αυτή και προτείνοντας την επαναφορά του έργου. Τη διαμαρτυρία του για την απένταξη εξέφρασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συγγενών και Φίλων Εκτελεσμένων Πολιτικών Κρατούμενων του Λαζαρέτο σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Μάλιστα, ανέφερε πως πέρα από τις εξηγήσεις ζητά και την άμεση εξέβρεση νέας χρηματοδότησης για το έργο ως ελάχιστη αναγνώριση της περιφέρειας στην ιστορικότητα του χώρου και στην εθνική συμβιλίωση για την οποία το Σωματείο αγωνίζεται εδώ και 40 χρόνια. Η ανάσα λέει τη μισή αλήθεια, καθώς με δική της ευθύνη το έργο δεν είχε οριμάσει, αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Ιόνιο Συμμαχία και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νίκος Μουζακίτης. Η ανάσα, διάβασα και το δελτίο τύπου και άκουσα και διάφορες συζητήσεις στο κανάλι σας, αποδίδει τη μισή αλήθεια. Το έργο δεν απεντάχθηκε, το έργο άλλαξε αντικείμενο το 2019 όταν διαπιστώθηκε από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καποδίστρια μετά την κλήση του από την διαχειριστική αρχή ότι το έργο δεν είναι όριμο, δεν έχει τις απαραίτητες μελέτες για να εκτελεστεί. Είχαν περάσει 3,5 χρόνια από όταν υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Κέρκυρας τότε, το 2016, και επίσης διαπιστώθηκε ότι και η προγραμματική ήταν λάθος γιατί δεν συμπεριέλαμβανε το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω και της ιστορικότητας που έχει το νησί αυτό. Ξέρετε ότι είναι ιστορική σημασία και έχει χαρακτηριστεί με ΦΕΚ. Άρα λοιπόν δεν απένταξε η Περιφερειακή Αρχή το έργο αυτό, απλά άλλαξε το φυσικό αντικείμενο για να μην χαθεί η χρηματοδότηση των 210.000 ευρώ η οποία προεβλέπεται από την προγραμματική η οποία είχε γίνει. Ήταν ημιτελής ο φάκελος και ο κύριος Γαλιατσάτος με την τοποθέτησή του αυτή αποδίδει τη μισή αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είχε γίνει τίποτε μέχρι το 2019, γι' αυτό και άλλαξε το έργο αυτό φυσικό αντικείμενο και έγιναν οι ράμπες αμαία στο φρούριο για να μην χαθεί χρηματοδότηση. Γιατί είχαμε ένα περιθώριο 3 μηνών να μην χάσουμε τα χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Καποδίστρια. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καποδίστριας τονίζει πως λόγω της σημαντικότητας του έργου από την αρμοδιότητά μου και προκειμένου να ενταχθεί πάλι και σε επόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έχω ξεκινήσει επικοινωνία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και με το νέο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και περιμένω την ανταπόκρισή σας. Στην εκπομπή του ΣΤΑΡΤ υπάρχει θέμα και στον Σπύρο Ζηνιάτη και τον Κυριάκο Μάνεση, για την πορεία του έργου μίλησε και ο πρώην αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φοντάνας. Δυνατόν να μελετηθεί και να βαθμολογηθεί ένα έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με φορέα εκτέλεσης, κύριε Φοντάνα, με φορέα εκτέλεσης ποιον? Την περιφέρεια. Ο φορέας εκτέλεσης μετά από προγραμματική σύμβαση που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιόνιων Νήσων, αναλάμβανε η περιφέρεια Ιόνιων. Μάλιστα. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι είχε μελέτη. Λύθηκε ο γρίφος. Τη μελέτη ποιος την έκανε? Υπηρεσίες της περιφέρειας. Ελάχιστες μελέτες σε όλα αυτά τα έργα κρίνονται εάν υπάρχουν. Και προφανώς για να πάρει, ξαναλέω, τη μεγαλύτερη βαθμολογία από όλα τα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν οι απαραίτητες μελέτες. Μέχρι και το τέλος του 2018, ναι, η κυβέρνηση δεν επέτρεπε να ξεκινήσουν τα έργα. Ελλάδα-Αλβανία, περιμένοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασιστεί εάν θα πάμε με τις παλαιές ή με τις νέες
ρυθμίσει. Το ΣΤΑΡΤ επικοινώνησε και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Καλόγερο, ο οποίος ανέφερε πως το έργο αυτό έρχεται από πολύ παλιά, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και ο ίδιος έχει ζητήσει την αλληλογραφία Δήμου και Περιφέρειας. Να έρθουν στο φως δημοσιότητας από την Περιφερειακή Κυριαρχία αλλά και όσους φορείς διαχειρίστηκαν μέχρι τώρα το θέμα, όλες οι αιτίες που οδήγησαν στην απόσυρση της χρηματοδότησης και απένταξη του έργου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, ζητάει με ανακοίνωσή του η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, καλώντας όλο το δημοκρατικό κόσμο της Κέρκυρας αλλά και Πανελλήνια να διεκδικηθεί από τις τοπικές αρχές να επανεντάξουν άμεσα την Ισίδα Λαζαρέτου και τα ιστορικά μνημεία σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μάρτης μαζί μου στο στούντιο, να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο σχολιασμό και με άνεση χρόνου στο υπάρχει θέμα απόψε έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καλησπέρα. Βεβαίως, καλησπέρα σας, καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Προφανώς έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα σε σχέση με το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας, με την ανακοίνωση μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο του επικεφαλής της ανάσας, του κυρίου Θόδωρου Γαλιατσάτου. Τα νέα δεδομένα είναι ότι από την απάντηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Καποδίστρια προκύπτει ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, σε συνεργασία βεβαίως, γιατί υπήρχε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο της Κέρκυρας, δεν είχαν προχωρήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και υπήρχε μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Ώσπου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου με την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Περιφερειακή Αρχή και υπήρχαν πιέσεις από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ότι δεν προλαβαίνουμε τις ημερομηνίες για να προχωρήσει και να εκτελεστεί, με αποτέλεσμα να πάνε τα χρήματα αλλού. Τώρα, επί του πολιτικού ζητήματος, προφανώς και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, θέλω να πιστεύω και η καινούργια, είχαν τις καλύτερες των προθέσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση στην Ισίδα Λαζαρέτου, που επαναλαμβάνω έχει μείνει στη μέση, ενώ έχει εξοδευτεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από προηγούμενο ΕΣΠΑ. Παλαιότερα. Και ο επισκέπτης, δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται από το σωματείο μαζί με τους απογόνους των εκτελεστέντων, το μόνο που βλέπουν στην Ισίδα είναι εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας. Και η μόνη τους παρηγοριά είναι ότι βρέθηκε η προηγούμενη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας να αναλάβει τη δαπάνη για να αποκατασταθούν οι φθορές και οι ζημιές στους σταυρούς των νεκρών. Ενημερώθηκα σήμερα ότι την περίοδο του 1900, τη δεκαετία 20-30, λειτουργήσε ξανά ως λιμοκαθαρτήριο. Ακριβώς. Και μάλιστα εκεί φιλοξενήθηκαν και παιδιά από το οικοτροφείο της Κέρκυρας, τα οποία είχαν νοσήσει από ένα λιμό. Προσθέτω μόνο ότι η επιλογή, όπως φαίνεται εκ των υστέρων και με βάση την εξέλιξη και την πορεία του έργου, να ενταχθεί η παρέμβαση στην Ισίδα Λαζαρέτου σε ένα διασυνοριακό πρόγραμμα με χρηματοδότηση 300.000 ευρώ χωρίς να έχει εκπονηθεί η μελέτη, χωρίς να υπάρχει μελέτη, με ένα τεχνικό δελτίο και τη μελέτη που θα ήταν μέσα από τον προϋπολογισμό, δηλαδή θα έμεναν κάπου 240, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ολοκληρώσει αυτά τα όνειρα που υπήρχαν. Νομίζω και από τις αυτοδιοικήσεις και από το σωματείο Λαζαρέτου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στο επιμελητήριο της Κέρκυρας. Έγινε γνωστό σήμερα ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Νίκος Χιδάρης, υπέβαλε την παρέτησή του. Επίσης, παρέτηση υπέβαλε και ο κύριος Σπύρος Σημάτης. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στο κείμενο της παρέτησής του, ο κύριος Νίκος Χιδάρης αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε, μετά από 10 χρόνια συνεχούς, αδιάλειπτης και ανιδιοτελούς προσφοράς στο επιμελητήριο, για λόγους ειδικής τάξης και ευθύνης προς τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και επειδή αυτό επιτάσσει συνείδησή μου, αναγκάζομαι να υποβάλω την παρέτησή μου, τόσο από τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου, όσο και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Ουδέποτε θα φανταζόμουν ότι εν έτη 2021, που το Επιμελητήριο Κέρκυρας συμπληρώνει 170 χρόνια ζωής, θα βρισκόταν σε τέτοιο αδιέξοδο. Από την ίδρυσή του έως σήμερα, το Επιμελητήριο της Κέρκυρας, το αρχαιότερο της χώρας, έχει διανύσει μακρά πορεία στο δημόσιο βίο, εκπροσωπώντας πλήθος επιχειρηματιών. Ωστόσο, είναι κοινό στόχο στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ότι το Επιμελητήριό μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση λύση, την οποία εσείς ο ίδιος αποδεικνύεται από την πορεία των πραγμάτων, δεν μπορείτε να δώσετε, γι' αυτό και θα φέρετε ακέραιη την ευθύνη για όσα επακολουθήσουν. Όλο αυτό το διάστημα, λέει ο κύριος Χιδάρης, στηρώντας τη δέσμευσή μου, είχα δώσει από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να υποστηρίζω με ιδέες, προτάσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες και με πράξεις την ομαλή λειτουργία του επιμελητηρίου
και τα συμφέροντα των συναδέλφων μου όσο είχα υποχρέωση. Στήριξα όσο κανένας άλλος εσάς προσωπικά, με σθένος και αποφασιστικότητα στα συλλογικά όργανα, στο δημόσιο διάλογο και την κοινωνία γενικότερα, όταν κάποιοι άλλοι σας λιδωρούσαν και σας απαξίωναν. Εργάστηκα όπως επέβαλε η συνείδησή μου, με ήθος και αξιοπρέπεια. Ουδέποτε αρνήθηκα να δώσω δύσκολες μάχες, όμως η υπομονή έχει ένα όριο και η ανοχή και η αντοχή κάποτε εξαντλούνται. Δεν μπορώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας, επειδή κατάλαβα έστω και αργά ότι χρησιμοποιείτε εντέχνως τους συνεργάτες σας, τους απαξιώνετε και στην πρώτη ευκαιρία κοινώς τους αδειάζετε. Όπως έγινε με μένα προσωπικά, με όλους τους προηγούμενους αντιπρόεδρους που είχαν θετεύσει κατά τη μακρά σας θητεία, αλλά και με μέλη της διοίκησης τα οποία παραιτήθηκαν ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Όπως αντιλαμβάνεστε, σύμπτωση παραλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Λειτουργείται εν κρυπτό και δεν ενημερώνεται τα συλλαγικά όργανα για θέματα μείζωνος σημασίας. Ως εκ τούτου, επειδή το επιμελητήριό μας μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, αν όχι καθοριστικό, στις οικονομοπολιτικές εξελίξεις του νησιού, επειδή από τη στάση σας καταλαβαίνω ότι επειδή δεν θέλετε, είτε επειδή δεν μπορείτε, είτε επειδή έχετε κουραστεί μετά από μια μακρά θητεία, εσείς ο ίδιος δεν μπορείτε πλέον να ηγηθείτε αυτής της προσπάθειας, για τη μετάβαση του επιμελητηρίου στη μετα-COVID εποχή, γεμάτη προκλήσεις. Και επειδή η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από συνεχείς παρετήσεις, διαγραφές και ανεξαρτητοποιήσεις συναδέλφων έχει αλλοιωθεί και δεν αποτυπώνεται πλέον σε αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου του 2017, επειδή καμία καρέκλα δεν είναι ικανή να φημώσει την έκφραση των απόψεών μου και προσωπικά μου είναι αδύνατο να αισθάνομαι ανακόλουθος με τα πιστεύω μου και με όσα διακήρυτα έως τώρα, σας καλώ για το καλό του επιμελητηρίου, συναισθανόμενος έστω και τώρα τις ευθύνες που σας αναλογούν, να παραιτηθείτε από το αξίωμά σας. Επίσης, καλό και πάλι για το καλό του επιμελητηρίου, όλους τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο, ώστε σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία να προκηρυχθούν εκλογές για να αναδειχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο με νοπή εντολή, με σχέδιο, με όρεξη να οδηγήσει το επιμελητήριο σε νέα εποχή. Στη δημοκρατία, λέει κλείνοντας ο κύριος Σκυρδάρης, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Επειδή μετά από τόσα χρόνια έχω πραγματικά αγαπήσει αυτό το θεσμό, επειδή έχω ξοδέψει ατελείωτες ώρες δουλειάς, τις οποίες έχω στερήσει από την οικογένεια και τη δουλειά μου, χωρίς οικονομικό και προσωπικό ή πολιτικό όφελος, δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις όποια μελλοντική προσπάθεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους μου. Για δύο συνεχείς θητείες με εξέλεξαν και με είχαν στις πρώτες προτιμήσεις τους. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα 10 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Διοικητική Επιτροπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του επιμελητηρίου και την ΑΝΕΤΕΚ για την άψογη, ειλικρινή και αμφίδρομη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματικά τιμή μου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τις εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη. Έχει ξεκινήσει η τμηματική παράδοση, αλλά ωστόσο ο ρυθμός δεν είναι εκείνος τον οποίο περίμεναν οι δικαιούχοι. Υπάρχει μια έκκληση, υπάρχει μια φωνή αγωνίας για την ολοκλήρωση του έργου. Καταγράψαμε σήμερα αυτή τη φωνή αγωνίας σε ένα ρεπορτάζ που κάναμε εκεί, στον χώρο των εργατικών κατοικιών. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Καποδίστρια. Με διαφορετικούς ρυθμούς και λέει καθημερινότητα στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη, καθώς αρκετοί από τους πρώτους 68 δικαιούχους έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Τα σπίτια που είναι έτοιμα να τα δώσουν. Και τέλος πάντων, ας βγει κάποιος υπεύθυνος να μας πει πότε θα παραλάβει το σπίτι του ο τελευταίος δικαιούχος. Ωστόσο, υπάρχει αγωνία και για τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα την κατοικία τους, πιέζοντας κάτι τέτοιο να γίνει άμεσα, καθώς η οικονομική κρίση είναι ασφυκτική. Είχαν πει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν παραδοθεί όλα τα σπίτια. Έχει γίνει μόνο η πρώτη παράδοση των 68 σπιτιών, οι υπόλοιποι ακόμα περιμένουμε. Αν ρίξετε μια ματιά γύρω στο όλο το εργοτάξιο, υπάρχει μια ησυχία. Δεν ακούς εργάτη να δουλεύει. Πώς θα παραδοθούν εάν δεν προχωρήσει το έργο? Εγώ ήξερα ότι τέλος Μαρτίου θα έχω μπει τουλάχιστον στο σπίτι μου. Η σπιτονοικοκυρά μου πιέζει. Θέλει να το ξενικιάσω, να το νοικιάσει αλλού. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Πρέπει να ξέρουμε πώς να κανονίσουμε τη ζωή μας. Στην Αθήνα, στο διοικητή, μας παραπέμπουν στον ΟΕΔ εδώ στην Κέρκυρα. Εδώ στην Κέρκυρα μας παραπέμπουν πάλι στην Αθήνα. Ας αποφασίσουν τελικά τι θα γίνει. Είναι σπίτι έτοιμα αυτή τη στιγμή και ειλικρινά απορώ γιατί δεν δίνονται αυτά τα σπίτια από τη στιγμή που είναι έτοιμα. Υπάρχει κόσμος, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως. Π.χ. για παράδειγμα, εγώ είμαι σε αναστολή 5 μήνες. Θα κλείσω 6 και 7 σε λίγο. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχουν ανάπηροι, υπάρχουν συνταξιούχοι. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα σπίτια πρέπει να παραδοθούν άμεσα. Και είναι απορία άξιον από τη στιγμή που τα σπίτια είναι έτοιμα, γιατί δεν τα παραδίδουν. Αυτή είναι η απορία μας και ο μήνας, όπως και προείπα, έχει 22 του μήνα. Δηλαδή πάμε από το μήνα στο μήνα. Γιατί χάσαμε ένα ολόκληρο μήνα, χάθηκε έτσι, ας πούμε, και δεν έχουν μπει κάποιοι δικαιούχοι στα σπίτια τους? Εγώ δεν πήρα ακόμα σπίτι, αλλά αυτά που έχω ακούσει μου έχουν μαυρίσει την ψυχή. Χαλασμένα πράγματα, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά,
Παιδιά, έχω λυπηθεί τόσο πολύ να περιμένουμε τόσα χρόνια με τέτοιο άγχος και στενοχώρια και να τα πάρουμε και σάπια και καθυστερημένα και σάπια. Είναι ντροπή για την Ελλάδα, πολύ μεγάλη ντροπή. Και δεν σκεφτήκανε τους πολίτες που δώσανε το φόρο τους. Και αυτά είναι όλα πληρωμένα από τους εργάτες, δεν είναι δώρο. Αυτό δεν έχω άλλο τι να πω. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Ήμουνα γερή και δούλευα, έχω αρρωστήσει. Δεν έχω βοήθεια. Το παλικάρι μου σταμάτησε τις σπουδές του για να με στηρίζει. Και έχω μια αγωνία να του αφήσω μια στέγη στο κεφάλι, άμα φύγω. Στο πλευρό των δικαιούχων που βρίσκονται στη λίστα αναμονής, είναι και εκείνοι που έχουν παραλάβει τα σπίτια τους, τονίζοντας πως κοινό στόχος όλων είναι η παράδοση των 176 εργατικών κατοικιών. Μας είπε ο βουλευτής ότι μέχρι τέλη Μαρτίου θα δοθούν 34 σπίτια. Αφού τώρα έχουμε τέλη Μαρτίου. Αν αφαιρέσουμε την 25 Μαρτίου, αν αφαιρέσουμε και τα Σαββατοκύριακα, ο Μάρτης έφυγε. Πώς θα τα δώσουν τα 34 σπίτια και άλλα 34 μέχρι τέλος Απριλίου. Ο Απρίλης έχει και πολλές ανεργίες λόγω της μεγάλης εβδομάδας και λόγω των εορτών. Άρα πάλι δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει από χθες, πρέπει από σήμερα, πρέπει κάθε μέρα να δίνουν σπίτια. Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο Star και την εκπομπή «Υπάρχει θέμα», εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθούν ακόμη 68. Τέσσερις πράγματι θα είναι έτοιμες στο επόμενο δεκαήμερο. Μπορώ να σας πω ότι είναι έτοιμες. Λίγα πράγματα είναι που πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές τις 34 έχουν ήδη καθαριστεί κιόλας. Είμαι σε μια συνεννόηση την προηγούμενη εβδομάδα, άλλωστε ήμουνα με τον κύριο Πρωτοψάλτη, σε μια συνεννόηση ώστε να ξεκινήσουμε να δίνουμε πιο γρήγορα, θέλω να πω, να μην περιμένουμε και τις 34. Όσες είναι έτοιμες, σιγά σιγά λέτε να παραδίδονται στους δικαιούχους. Ξέρετε, υπάρχει και μια διαδικασία μέχρι που να μπει το ηλεκτρικό ρεύμα, να μπουν τα συμβόλαια και αυτά. Και επίσης να πω ότι άλλες 34 δρομολογούνται ώστε να παραδοθούν, η προσπάθειά μας θα είναι, πριν το Πάσχα. Άρα λοιπόν θα έχουμε 68 και 68 που έχουμε παραδώσει, 136 κατοικίες και θα μένει πλέον ένα μικρό κομμάτι, περίπου 38-40 κατοικιών, για να παραδοθούν το επόμενο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την προσεγγίσαμε και όπως την καταγράψαμε και σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου, εδώ, με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού, η διαφημίση σε πολύ λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Προσέξτε, απόψε το βράδυ το θέμα της νησίδας Λαζαρέτου θα το προσεγγίσουμε, φαντάζομαι και ελπίζω να ανταποκριθούν φυσικά οι καλεσμένοι στους οποίους έχουμε βυθεί με πολύ σφαιρικό τρόπο. Και νομίζω θα βγάλετε πολύ σημαντικά και πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα σε μια υπόθεση η οποία και πονάει αλλά και προσβάλλει, γιατί ο εύκολος λόγος τελικά κρίνεται. Και οι αποδείξεις για ένα μεγάλο στίχημα της κοινωνίας να τιμήσει μια από τις δραματικότερες στιγμές του νεότερου ελληνισμού, νομίζω ότι μας οδηγούν όλους και θα μας οδηγήσουν όλους σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί. Ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και στο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και σημεωρινές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας, πιθανώς κατά τόπους πυκνές στην Ανατολική Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυνθήσεις 5 με 7 και βαθμία στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει πτώση. Στην Κέρκυρα ο καιρός θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 που από το απόγευμα θα στραφούν στους ανατολικούς ζωνατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.